και το σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση μετά από έφοδο τη αστυνομία. Πελάτε διασκέδαζαν, χωρί όμω να διαθέτουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Περισσότερα θα μα πει ο Γιάννη Γιάκα. Δέσπευε ακριβώ οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό από μεικτά κλιμάκια τη αστυνομία που έχουν συσταθεί γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, συνεχίζονται. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από καταγγελία σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, αυτά τα ειδικά κλιμάκια τη αστυνομία μπήκαν σε νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται γνωστό λαϊκό τραγουδιστή. Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε σε 30 άτομα, βρέθηκαν 5 άτομα που δεν είχαν επιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίω συνόσησης. Επίσης να πούμε ότι διαπίστωσαν πως υπήρχαν 10 όρθιοι πελάτες στο χώρο ενώ δεν υπήρχε και ταμπέλα με τον αριθμό, τον μέγιστο αριθμό, με συγχωρείτε, πελατών. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα βεβαιώθηκε πρόστιμο 10.000 Ευρώ, ενώ αστυνομικοί από το τοπικό αστυνομικό τμήμα θα σφραγίσουν το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο για 7 ημέρες. Όπως φαίνεται θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα και το χειμώνα, άρα και η έλεγχη Γιάννης Γιάκα να σε ευχαριστήσω πολύ.